Γράφουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες κόσμου, εγκλωβισμένους εγγυητές και δανειολήπτες, αλλά κυρίως εγγυητές από τον πρώην συνεργατισμό. Που πλέον οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι πράγματι τεράστιο, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο. Νομίζω πιο σωστά να ξεκινήσουμε από την έκθεση του κυρίου Αρέστη της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Ήταν μια πολύ εμπεριστατωμένη, πολύ αναλυτική, με ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα συμπεράσματα αυτά ήταν και είναι και η αστική ευθύνη της πολιτείας έναντι όλων αυτών των συμπολιτών μας, οι οποίοι παράνομα, παράτυπα, έχουν μπλεχτεί σε διάφορες δανειακές συμβάσεις, κυρίως όμως σε ορισμένες εγγυητικές συμβάσεις. Ναι. Ειδικά σε κάποιες εγγυητικές συμβάσεις που έγιναν για σκοπούς δήθεν αναδιάρθρωσης, οι οποίες πόρο απήχαν από το να ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο εκείνο και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σε αυτή τη διαδικασία νεαροί εθνοφρουροί. Ακόμα και έτσι. 18χρονα. Καλά, ένας 18χρονος, πώς μπλέκει εγγυητής τώρα σε ένα δάνειο. Είναι πολύ απλό. Τους εκουβαλούσαν αυτοί των συνεργατικών των γνωστών που αναφέρα, Μακράσικα για παράδειγμα, ναι, για να υπογράψουν εγγυητές στην αναδιάρθρωση των γονιών τους. 18χρονοι εθνοφρουροί. Το 12, το 13, το 14, το 15. Αμέσως όταν έγιναν οι κρίσεις και προσπαθούσαν στον συνεργατισμό να μετατρέψουν τα προβληματικά τους δάνεια για προφανέστατους λόγους σε αναδιαθρωμένα κλπ. Ναι. Και έσπευδαν να κάνουν αυτή τη δουλειά με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Αλλά ένας 18άρης που δεν έχει δουλέψει ακόμα στη ζωή. Όχι μόνο έτσι, δεν έχει δουλέψει. Τι εγγυητική αξιοπιστία έχει για ακριβώς, να μπει εγγυητή σε ένα δάνειο. Και παραβιάζονται και βασικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων. Ναι, ναι. Βρίσκεται σε κατάσταση τέλειας εξάρτησης από τους γονείς του, και αν ακόμα ο ίδιος ήταν σε θέση να κρίνει ότι δεν πρέπει να το κάνει, λόγω της εξάρτησης του έκανε. Το ίδιο έχω δει περιπτώσεις πρόσφατα. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα πράγματα, τι να κάνουμε κλπ. Πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και φοιτητρούλες, mm-hmm, που προχωρούσαν οι τέτοιου είδους εταιρείες να κάνουν αυτήν τη ρύθμιση δίθεν για να καταλήξουν σε βιώσιμη λύση. Λύση απεγκλωβισμού υπάρχει για αυτούς τους νομίζω ανθρώπους. Αυτό καταρχήν σας είπα προηγουμένως ότι η πολιτεία έχει αστικές ευθύνες έναντι αυτού του κόσμου. Δηλαδή, απλούστατα, ο συνεργατισμός ελέγχεται από το Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης και όφειλαν το Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης και η ελεκτική υπηρεσία του συνεργατισμού να προσέχουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Και όχι επειδή ο συνεργατιστής προσέρχεται εκεί για να εξυπηρετηθεί, νομιζόμενος ότι θα τύχει συνεργατιστικής προσέγγισης, αλλά τελικά να βρίσκεται εγκλωβισμένος και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για το πρόβλημα του, την περίπτωση του, να ήταν ακριβώς αντίθετη από συνεργατιστική. Μα είχε στο μυαλό του τον παλιό συνεργατισμό, πώς δούλευε το σύστημα και βρέθηκε στις τραπεζικές συμπληγάδες. Ναι, διότι σταδιακά επέτρεψαν τον συνεργατισμό να συμπεριφέρεται ως τραπεζικό ίδρυμα και όχι ως συνεργατισμός. Βεβαίως. Γεγονός το οποίο προκάλεσε και προβλήματα στο συνεργατισμό, στις τράπεζες ιδιωτικές, εμπορικές, αλλά δεν υπάρχει λόγο να συζητήσουμε αυτό. Ναι. Αναγνωρίζεται ότι η πορεία του συνεργατισμού δημιούργησαν και προβλήματα. Τρομερό. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή είχαμε μιλήσει για τα επιτόκια την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, κύριε Ιωάννου, θέλω ξανά το σχόλιο σας, διότι συνεχώς έρχεται συζήτηση για το πότε θα μειωθούν τα επιτόκια. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, τον οποίο διαβάζουμε και στην διεθνή δημοσιογραφία, να μειωθούν απότομα τα επιτόκια και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί? Πριν πάμε στα επιτόκια, ήθελα να πω ακόμα μια κουβέντα σχετικά με το πρόβλημα του συνεργατισμού. Να το πούμε. Το οποίο πράγματι είναι βασανιστικό για πολλήν κόσμο. Γίνεται εκποίησης ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας ενός συμπολίτη μας. Δεν μένει στην οικογένεια τίποτε, εκτός από έναν εκκρεμούν υπόλοιπο, το οποίο ο συνεργατισμός, η ΚΕΔΙΠΕΣ, που ανήκει στο κράτος, εξακολουθεί να το απαιτεί. Με αποτέλεσμα, η μόνη διέξοδος είτε είναι να πας στους εγγύητες, είτε να πτωχεύσει η οικογένεια ολόκληρη και στη συνέχεια και οι εγγύητες. Αυτό το πράγμα χρήζει ρύθμισης. Μάλιστα. Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει η
η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μηχανισμών του Κυπριακού κράτους να πιστεί ότι θα πρέπει να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις. Και για ορισμένα από αυτά, θέματα που ανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και νομοθετικές ρυθμίσεις που να αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις του συνεργατισμού, οι οποίες δεν θα κοστίσουν ιδιαίτερα στο κράτος, διότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να εισπράξουν τίποτε από αυτά τα παιδιά. Στα πολύ σύντομα, όσο χρόνος μας μένει, θέλω ένα σχόλιο και για τη διεθνή συγκυρία όσον αφορά στα επιτόκια και γιατί είναι κίνδυνος να πέσουν. Αν μια κεντρική τράπεζα ρίξει απότομα τα επιτόκια, θα προκληθεί πρόβλημα. Να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση αυτή. Πολύ συνοπτικά, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η πρόωρη αναστροφή μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, εάν δεν έχει πετύχει η νομισματική πολιτική εμπέδωση ουσιαστική της μείωσης του πληθωρισμού, είναι ενδεχόμενο η πρόωρη αναστροφή να προκαλέσει νέα ανέξαρση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα είτε να δημιουργηθούν νέα προβλήματα, είτε να υποχρεωθεί η Κεντρική Τράπεζα να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία αυξήσεως των επιτοκίων. Γι' αυτό προτιμούν να είναι υπομονετικοί σε ό,τι αφορά την έναρξη της διαδικασίας αναστροφής, ούτως ώστε να αποκλειστεί αυτό το φαινόμενο. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν γίνει, κατά τη γνώμη μου, κάποια λάθη το 21 με την καθυστέρηση στην άσκηση σοβαρά περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μείωση των επιτοκίων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν, τα επιτόκια ήταν αρκετά ψηλά, πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν δραστική αύξηση των επιτοκίων, γι' αυτό τα επιτόκια φτάνουν σε αυτόν τον ύψος. Μάλιστα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ακριβώς, ακόμα και στη μείωση. Ακριβώς. Χειρουργικές κινήσεις. Αυτή είναι ακριβώς την περίοδο, αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή. Ειδικά στις ΗΠΑ υπάρχει μια φοβερή συζήτηση. Ο Πάουελ έχει πάει. Σύντομα θα δώσει μια κατάθεση στην Κογκρέσο για αυτό το θέμα. Δεν αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Όλοι σε εκτιμήσεις δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή θα δειλά-δειλά θα αρχίσει γύρω στον Ιούνιο, μέσα του καλοκαιριού, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Ιωάννου, έχουμε κάποιες πληροφορίες που θέλουμε να τις επιβεβαιώσετε, να τις διαψεύσετε, αναλόγως με το τι ισχύει. Ισχύει ότι κατεβαίνετε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΛΑΜ? Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι είμαι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης πράγματι με το ΕΛΑΜ προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Κάποιοι συνεργάτες μου συζητούν μαζί για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η συνεργασία και είναι ενδεχόμενο, ναι, στο τέλος, αν ευοδοθούν οι σχετικές διεργασίες, ναι, να κατεβούμε ψήφισμα το ΕΛΑΜ. Πώς έγινε, εσείς τους προσεγγίσατε, αυτοί σας προσέγγισαν, το προξενιό? Η διαδικασία ξεκίνησε πριν αρκετούς μήνες, μέσα από πρωτοβουλίες που πήραν κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι ακριβώς ήθελαν να μου δώσουν, πριν ακόμα φύγω από Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, που ήθελαν να μου δώσουν ένα βήμα για να μπορώ να εκφράζω ελεύθερα τις απόψεις μου πάνω σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα με τον ίδιο τρόπο που έπρατα και στη Βουλή. Ναι. Και αυτό οδήγησε δηλαδή... Και αυτό οδήγησε σε αυτήν την προσέγγιση, η οποία ξεκίνησε αρκετά αρχικά σαν ένα intellectual exercise στην πραγματικότητα, και κατάληξε σε αυτό το σημείο. Και οι διαπραγματεύσεις γίνονταν από συγκεκριμένους φίλους μου, οι οποίοι ακριβώς κατάληξαν σε μια φόρμουλα, η οποία όταν θα τη δω και εγώ και συμφωνήσω, πιθανότατα να καταλήξει στην... Άρα δεν θα γραφτείτε μέλος του ΕΛΑΜ, θα είστε συνεργαζόμενος. Προφανέστατα θα είμαι, αν συμβεί αυτό, θα είμαι αριστείνη υποψήφιο. Ναι, ξέρετε ότι θα πέσουν πάνω σας τώρα διάφοροι και θα λένε τι δουλειά έχει ο οικουμενικός Παύλος Ιωάννου με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Τώρα, το ακροδεξιός, δεν ξέρω, εγώ σίγουρα δεν είμαι ακροδεξιός, αυτό είναι σαφέστατο. Στον 21ο αιώνα πιστεύω ότι οι προσδιορισμοί αυτού του είδους είναι ενδεχομένως ανεδαφικοί ή χωρίς νόημα. Στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης και ελπίζω και του ορθολογισμού, τα θέματα πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με την ορθότητα και τον ορθολογισμό των λύσεων που προσφέρονται στα επιμέρους προβλήματα, χωρίς κατά ανάγκη ιδεολογική προσέγγιση. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχω διαπιστώσει ότι αποτελεί πρόβλημα, οι λύσεις που δίδεται μπορεί να είναι είτε σωστή είτε λαθασμένη. Δεν πιστεύω ότι
Άρα εσείς στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, αν καταλήξετε, θα συμμετάσχετε ως τεχνοκράτης και όχι ιδεολόγος και όχι ως ιδεολόγος μα πώς μπορεί εγώ να είμαι, δεν είμαι ιδεολόγος. Σας είπα, η ιδεολογία μου ποια είναι. Ο ορθολογισμός όπως σας τον έχω περιγράψει. Ναι. Και οπωσδήποτε είμαι η απόλυτη δημοκρατικότητα. Για μένα μπορεί να λειτουργήσει ο ορθολογισμός μόνο σε πλαίσιο απόλυτης δημοκρατικότητας. Διαφορετικά δεν λειτουργεί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κατηγορείται έτσι το ΕΛΑΜ. Πρώτα-πρώτα θεωρώ ότι είναι ένα ξεκάθαρο αντισημιτικό, ένα κόμμα το οποίο δεν αποδέχεται τον αντισημιτισμό. Ναι. Δεν αποδέχεται. Δεν αποδέχεται. Βεβαίως, είναι καταφανώς εναντίον του αντισημιτισμού. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλά ακροδεξιά κόμματα στον κόσμο που έχουν αυτήν την στάση απέναντι του αντισημιτισμού. Ναι. Τιμά το ολοκαύτωμα κάθε χρόνο που είναι η επέτειος με πολύ πολύ αποτελεσματικό τρόπο και στη Βουλή και άλλος πώς. Όπως έχω πληροφορηθεί διατηρά και στενές σχέσεις και με διανοούμενους, ναι. Εβραίους διανοούμενους, διαφόρων ειδικοτήτων επιστημονικής. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο αντισημιτισμός που καθορίζει μια ακροδεξιά προσέγγιση. Θα πει ο άλλος είναι και ο ρατσιστικός λόγος, ο ομοφοβικός λόγος. Μα σίγουρα και αυτά τα θέματα χρήζουν ορισμό. Τι σημαίνει ρατσιστικός λόγος? Ναι. Καταφανώς εναντίον των μη ομοεθνών. Δεν νομίζω. Πρώτα, σίγουρα εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Δεν νομίζω να εκδηλώνει αυτήν την τάση με οποιοδήποτε πρακτικό τρόπο. Ναι. Ούτε το ΕΛΑΜ, ούτε κανέναν άλλον κόμμα στην Κύπρο. Ναι. Είναι έξω από την κουλτούρα του κυπριακού πολιτισμού αυτό το πράγμα. Οποιοσδήποτε Κυπρέος έχει στοιχεία ανθρωποκεντρισμού μέσα του. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα ότι οι χιλιάδες συμπολιτών μας που ψηφίζουν ή ψήφιζαν ή θα ψηφίζουν το ΕΛΑΜ, ναι, ναι, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Για την ομοφοβία? Εξαρτάται τι εννοούμε ομοφοβία. Για μένα τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, είναι αδιαπραγμάτευτα. Και εκείνους οι οποίοι ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία των ΛΟΑΤΚΙ και εκείνους που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Και των δύο πλευρών τα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι θέμα πλέον ρύθμισης από την πολιτεία, μάλιστα, ορισμένων δικαιωμάτων και διατήρησης κάποιων ισορροπιών. Τα άλλα είναι, νομίζω, έπει απτεραιόντα φιλολογικού χαρακτήρα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε την τελική χειραψία και τις ανακοινώσεις. Εγώ περιμένω να δω πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Πάντως, μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι, από ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μου, ότι προχωρούν αρκετά ευνοϊκά οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν.